Στο αστυνομικό δελτίο, νέα στοιχεία προκύπτουν στην υπόθεση δολοφονία τη 27χρονη στην ΚΟ. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα κρίσιμα 30 λεπτά κατά την τέλεση του εγκλήματο. Ο Γιώργο Πρωτοψάλτη είναι μαζί μα με όλο το ρεπορτάζ. Και αναμένεται μάλιστα μέσα στα επόμενα λεπτά να βρεθεί εκ νέου στο δικαστικό μέγαρο 30 32χρονο μετά τη συμπληρωματική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα στοιχεία τώρα τα οποία οδήγησαν στην αναβάθμιση αυτή τη κατηγορία φαίνεται να έχουν προκύψει κατά βάση όχι μόνο από το, βίντεο, το νέο βίντεο το οποίο αποκαλύφθηκε τι προηγούμενε ημέρε που αποτυπώνει ε, την 27χρονη μαζί με τον κατηγορούμενο, αλλά επίση από ευρήματα που έχουν προκύψει από το κινητό τηλέφωνο του 32χρονου άνδρα από τον Μπαγκλαντέ. Φαίνεται λοιπόν ότι πέρα από την κοινή πορεία των δύο κινητών τηλεφώνων και τη 27χρονη αλλά και του κατηγορούμενου για την δολοφονία, φαίνεται λοιπόν να έχουν προκύψει και άλλε ύποπτε επικοινωνίε οι οποίε ελέγχονται αυτή τη στιγμή από τι αρχέ αναφορικά οι οποίε έχουν καταγραφεί το κρίσιμο διάστημα από τη στιγμή τη δολοφονία και από την απόκρυψη του άψυχου σώματο στι Αλικέ. Από εκεί και πέρα βέβαια να αναφέρουμε ότι μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχουν ούτε ευρήματα DNA αλλά ούτε και αποτυπώματα από την σακούλα και το συντόνι με τα οποία έχει τη λήξει ο δράστης το άψυχο σώμα. Πάμε τώρα και σε ένα άλλο θέμα. Εξαρθρώθηκε σπήρα που εξαπατούσε με τη γνωστή μέθοδο ηλικιωμένου και δρούσε σε διάφορε περιοχέ τη Αττική με μεγάλη ηλικία κιόλα. Ακριβώ μία ακόμα λοιπόν εξάρθρωση σπήρα από την υποδιεύθυνση ασφαλεία βορειοανατολική Αττική σε περιοχέ λοιπόν όχι μόνο βορειοανατολικά αλλά και νοτιότερα και στην Νέα Σμύρνη και στο Γαλάτσι έχουν καταγραφεί περιστατικά. Είναι ενδεικτικό για τα συγκεκριμένα του κρυμμένου δράστε. 11 έχουν συλληφθεί, 7 ακόμα βρίσκονται στη δικογραφία και έχουν τελέσει τουλάχιστον 20 κλοπέ. Η ευρηματικότητα όχι μόνο μόνο έβαζαν στο στόχαστρο ηλικιωμένου, αλλά προσπαθούσαν να του ξεγελάσουν με κάθε μέθοδο. Mm -hmm. Είναι ενδεικτικό στι 17 του Ιανουαρίου. Φαίνεται λοιπόν αφού έχουν μπει στο σπίτι ενό ηλικιωμένου ζευγαριού, ζητάνε από αυτού να τοποθετήσουν χρυσά κοσμήματα μέσα σε αλουμινόχαρτο για να μην λιώσουν από τη, θερμο... από τη θερμότητα. Στη συνέχεια τα αρπάζουν τα συγκεκριμένα κλοπημαία. Ενώ στι 29 Ιανουαρίου και τα δύο περιστατικά στο Μαρούσι ζητούν από μια γυναίκα ηλικιωμένη γυναίκα που έχουν μπει στο σπίτι της, να τοποθετήσει σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα για να μην πάθουν κάτι από κάποια έκρηξη μπορεί να γίνει μέσα στο σπίτι. Είναι ενδεικτική λοιπόν η ευρηματικότητα με την οποία ξεγελούν του ηλικιωμένου στα θύματα του. Με αποτέλεσμα η ηλία του να έχει ξεπεράσει σύμφωνα με τι εκτιμήσει των αρχών τι 600.000 ευρώ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιώργο.